Καλημέρα και σε εσάς. Είστε απελευθερωμένοι, πιο ξεκούραστοι. Σας ακούω καλύτερα, πώς να το πω. Είμαι, ναι. Εντάξει, πραγματικά η ένταση του Δήμου δεν περιγράφεται έτσι με απλά λόγια. Είναι αρκετά εντατική ρυθμή με τους οποίους κανείς εργάζεται σε ένα Δήμο όταν θέλει να αποδώσει, να κάνει έργο. Επομένως, πραγματικά, ναι, τώρα είναι η φάση που της περισυλλογής κάνω μία έτσι αναθεώρηση των πεπραγμένων, τι δεν κάναμε καλά, τι κάναμε καλά, τι είναι, τι δεν είναι, και βέβαια με το μάτι στραμμένο πάντα στη νέα δημοτική αρχή για να δούμε εάν αυτά τα οποία υποσχέθηκε θα τα υλοποιήσει και σε ποιο βαθμό. Έτσι, παρόλα αυτά παρακολουθείτε τα πάντα όπως μας λέτε και εσείς, αλλά είχαμε μείνει σε φράση σας ότι όλα αυτά τα έργα και όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις που λέγαμε προεκλογικά είναι τα παιδιά σας, είναι η δουλειά σας. Οπότε, ναι, οπότε τα παρακολουθείτε, βλέπετε αν αυτά υλοποιούνται, αν θα υλοποιηθούν ή αν κάποια τα οποία χρειάζονται. Πώς εξελίσσονται. Βεβαίως, πώς εξελίσσονται. Το βλέπετε, το παρακολουθείτε. Ωραία. Βεβαίως, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το οποίο κάνετε εσείς, όχι απαραίτητα για να βγει μία πρώην δήμαρχος σαν και εμένα να πει δύο πράγματα σχετικά με το πώς βλέπει την επόμενη μέρα στο Δήμο Στυλίδας. Αλλά γενικότερα πρέπει να υπάρχει μία φωνή στο Δήμο Στυλίδας και αυτή η φωνή να μπορεί να έρθει να φτάσει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή και άλλοι άνθρωποι να έρθουν και να πραγματικά να πούνε τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει. Και καλό όταν γίνεται κάτι καλό, και αυτό πρέπει να λέγεται. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που κάνετε και μπράβο σας, και πραγματικά εύχομαι να συνεχιστεί και να γίνει ακόμη περισσότερο και ακόμη πιο διευρυμένο. Εμείς, κυρία Αστεριού, βλέπουμε τα έργα και οι χρηματοδοτήσεις που ήρθαν στη δικιά σας τετραετία, μην κρυβόμαστε, τα έργα που δεν αμφισβητεί κανένας και χρηματοδοτήσεις που δεν αμφισβητεί κανένας, το βλέπουμε σαν κεφάλαιο, σαν πολίτες. Είναι κεφάλαιο για μας. Οπότε και εμείς μας ενδιαφέρει να δούμε πού βρίσκονται όλα αυτά και πώς εξελίσσονται. Σωστά. Οπότε να ξεκινήσουμε αυτό, να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο όμως. Πρόσφατα έχουμε λάβει κάποιους λογαριασμούς ίδρευσης. Λοιπόν, αυτό είναι παρελθόντων ετών, συνεχίζουν να έρχονται αυτά, ήρθαν επί δικιά σας θητείας, έρχονται στη θητεία του νέου δημάρχου, τι γίνεται, για πέστε μας. Κοιτάξτε, καλά κάνετε και με ρωτάτε, γιατί πραγματικά έχει υπάρξει μια αναστάτωση στον κόσμο και όλοι ψάχνουν να δούνε πώς έγινε αυτό, τι είναι αυτά, μας άφησε η κυρία Στεχίου και η προηγούμενη δήμαρχος κτλ. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, αυτό ήταν μια υποχρέωση η οποία έπρεπε να κλείσει, δηλαδή να μην χρωστάει κανείς τίποτα, να είναι δρομολογημένο δηλαδή. Από τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν γίνει κάποιες μετρήσεις. Αυτό ήταν υποχρέωση του Δήμου να δει ποιες είναι οι προηγούμενες οφειλές των δημοτών και αυτές να ρυθμιστούν με κάποιον τρόπο. Μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία, δηλαδή τα είπε μάλιστα και ο κύριος Αποστόλου αυτά σε μια συνάντησή του που έκανε στον Καραβόμελο, δεν μας τα είπε όλα, μας είπε τη μισή αλήθεια. Δηλαδή ποια είναι η πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν για να μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε και να έρθει ο Δήμος σε μια κανονικότητα όσον αφορά το ζήτημα της σύνδρευσης, κατεβάσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μια πρόταση, αυτό σε συνεργασία με τους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι σε πάρα πολύ καιρό ψάχναμε να βρούμε τη σωστότερη λύση, την πιο ευνοϊκή για τους δημότες, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι δημότες και να κλείσει το θέμα αυτό των προηγούμενων οφειλών. Λοιπόν, ποια ήταν λοιπόν η πρόταση που κατέβηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Να μαζέψουμε μόνο τα τέλη ίδρευσης για κάθε χρόνο, για κάθε τρίμηνο το οποίο δεν είχε μετρηθεί στο παρελθόν, χωρίς να βάλουμε κατανάλωση. Βάλαμε δηλαδή, επειδή όμως δεν μπορεί η βάση νόμου να μην φαίνεται καμία κατανάλωση, δεν μπορούσαμε, δηλαδή ήταν αντίθετο με τον νόμο αυτό. Βάλαμε λοιπόν μια ελάχιστη κατανάλωση σε κάθε τιμολόγιο, 10 ευρώ. Και το στείλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την προϋπόθεση ότι όσα χρήματα είναι αυτά, να μπορεί ο κάθε δημότης να δίνει το ελάχιστο 10 ευρώ το μήνα σε βάθος 2 χρόνων. Μάλιστα. Αυτό έγινε, η πρόταση λοιπόν αυτή κατεβαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο 21 Απριλίου του 2021 και παίρνουμε ομόφωνη απόφαση. Δηλαδή
και ο κύριος Αποστόλου τότε που ήταν αντιπολίτευση και όλος ο κόσμος αποφάσισαν θετικά, είπαν, ψηφίσαν θετικά και είπαν ναι, να το κάνουμε έτσι. Μάλιστα. Στέλνουμε λοιπόν όλη αυτή την απόφαση στην αποκεντρωμένη, δηλαδή ο Δήμος ελέγχεται από μια αποκεντρωμένη διοίκηση που είναι πιο πάνω από εμάς και η αποκεντρωμένη λέει ότι αυτό δεν γίνεται διότι δεν προβλέπεται στον κανονισμό ίδρυυσης του Δήμου. Δεν μπορείτε να στείλετε πάνω από ένα τρίμηνο, πρέπει να στείλετε τρίμηνο-τρίμηνο. Μάλιστα. Δύσκολο λοιπόν για μας, τι κάναμε, πήραμε και κάναμε μια τροποποίηση του κανονισμού ίδρυυσης. Και ερχόμαστε πάλι τον Ιούνιο, γιατί ο κύριος Αποστόλου μόνο για τον Ιούνιο μίλησε. Τον Ιούνιο λοιπόν και ξανακατεβάζουμε ακριβώς την ίδια πρόταση με τροποποιημένο πλέον τον κανονισμό ίδρυυσης του Δήμου. Μάλιστα. Και ξανακατεβάζουμε ακριβώς την ίδια πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκεί ο κύριος Αποστόλου δεν ψηφίζει. Δεν ψηφίζει ούτε τον τρόπο πληρωμής, αλλά ούτε και τις δόσεις. Δηλαδή, εδώ μιλήσαμε για μια συγκεκριμένη πρόταση. Δεν την ψηφίζει λοιπόν αυτή την πρόταση. Αλλά βεβαίως πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είχαμε πλειοψηφία και στείλαμε αυτούς τους λογαριασμούς. Τους λογαριασμούς τώρα γιατί τους στείλαμε νωρίτερα. Και να συμπληρώσω ότι δεν ήταν η πρόταση του κύριου Αποστόλου αυτή να σταλούν οι λογαριασμοί να πληρωθούν με δόση. Ήταν εξ αρχής η πρόταση. Ολοκληρωμένη δική μας πρόταση ήταν. Λοιπόν. Τώρα, γιατί δεν στάλθηκαν λογαριασμοί νωρίτερα. Κοιτάξτε, το 2021 που γινόντουσαν αυτά, δηλαδή φανταστείτε ότι μέσα σε ένα τρίμηνο ο κύριος Αποστόλου με την ομάδα του άλλαξε απόφαση. Ναι. Τον Απρίλιο είπε ναι, τον Ιούνιο είπε όχι. Στην ίδια πρόταση. Την ίδια ολόιδια, ολόσωστη πρόταση, ούτε ένα και παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, τον Ιούνιο, όταν λοιπόν του 2021 που βγήκε αυτή η απόφαση τελικά θετική. Εδώ πέρα τα πράγματα γινόταν ένας κακός χαμός. Είχαμε κορονοϊό, είχαμε προβλήματα οικονομικά κτλ. Και επιπλέον δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία για να μπορούν οι άνθρωποι να πληρώσουν αυτό το χρέος με δόσεις. Μάλιστα. Λέμε λοιπόν, αποφάσισα εγώ προσωπικά ως δήμαρχος τότε, παιδιά, αφήστε το λίγο μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Επιπλέον είχα κάνει και κάποιες επαφές με την έννοια μήπως θα καταφέρουμε και κάνουμε κάποιες διαγραφές του χρέους κτλ. Αυτό βέβαια δεν μπορούσε να συμβεί. Όταν έφτασε όμως το οριακά ο χρόνος πλέον για να φτάσουμε στο επίπεδο της διαγραφής, πλέον η οικονομική υπηρεσία, ξέρετε, η οικονομική υπηρεσία έχει την ευθύνη να εισπράττει τις οφειλές των δημοτών. Δεν είναι απόφαση δημάρχου αυτό το πράγμα. Εάν ένας δήμαρχος θέλει να μην στείλει λογαριασμούς ή να μην πληρώσουν οι δημότες, πρέπει να το υπομειστεί ο ίδιος. Κάνει εντέλεστε, δίνει εντολή στην οικονομική υπηρεσία και σταματάει να πληρώνεται ή να εισπράττει κτλ. Και πιστεύω και κανένας δήμαρχος δεν θέλει να έρχεται απέναντι με τους πολίτες για οικονομικά θέματα. Κοιτάξτε τώρα, ούτε μπορεί ένας δήμαρχος να επιβαρυνθεί όλο αυτό το χρέος των δημοτών. Όμως ο κύριος Αποστόλου, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα στο τελευταίο debate που έγινε στη Λαμία, στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδος λίγο πριν τις εκλογές, καθαρά και ξεάστερα μας είπε ότι αυτός θα διαγράψει τα χρέη προς τους δημότες και θα πάει στο Υπουργείο Οικονομικών και σε άλλα υπουργεία και έχει τρόπο να το κάνει. Γιατί δεν το κάνει όμως. Μάλιστα. Δεν είδαμε να κάνει κάτι. Η αλήθεια λοιπόν είναι αυτή. Θα περιμένουμε. Να δούμε αν θα το κάνει αυτό το ραντεβού, να το έχουμε ακούσει και εμείς με τον Υπουργό Οικονομικών. Για τα χρέη των συνιδιωτών προς το Δήμο, βεβαίως. Για τα χρέη των συνιδιωτών, τα οποία λέει αυξήθηκαν. Μάλιστα. Αυξήθηκαν διότι οι δημότες έχουν δυσκολίες να κάνουν αποπληρωμή των χρεών. Τι είναι φυσικό αυτό. Και αυτό να πούμε πάλι ότι ήταν μια περίοδο, ήταν στην περίοδο του κυρίου Γκλέτσου. Τη δεύτερη τετραετία, στο οποίο δεν ερχόταν λογαριασμοί. Από το 2012 υπάρχουν εκκρεμότητες σε κάποιες κοινότητες. Αυτό έπρεπε να εξομαλυνθεί. Δηλαδή έπρεπε πλέον να μην χρωστάνε τίποτα οι δημότες, να μπουν σε μια σειρά και να έχουν τη λογαριασμοί που έρχονται όπως έρχονται τώρα. Δεν διαγράφεται, έπρεπε να γίνει κάποια ρύθμιση. Μα δεν γίνεται. Είναι χρέη προς το δημόσιο. Εκτός αν θες εσύ σαν δήμαρχος να τα πάρεις πάνω σου και να τα πληρώσεις εσύ ή να πας στο Υπουργικό Οικονομικών. Κανένας δήμαρχος δεν θα το κάνει αυτό, κανένας. Μάλιστα. Τον κύριο Αποστόλη τον ακούμε σε συνεντεύξεις σας και σε συνεντεύξεις και σε άλλα που να αναφέρετε ότι άφησατε καμένη γη, ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούν κάποιες υποχρεώσεις του Δήμου. Για πέστε μας. Λοιπόν, τώρα την επόμενη εβδομάδα
κατεβάζω στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον προϋπολογισμό του έτους 24, που στην ουσία είναι ο δικός μας προϋπολογισμός, τα δικά μας χρήματα είναι. Λοιπόν, αν θα δείτε κι εσείς, όπως και φαίνεται, και οποιοδήποτε, γιατί αυτά πρέπει να ανεβούν, να ανεβαίνουν και στη διάρκεια, υπάρχει, έχουμε αφήσει ένα χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είναι 721.000. Αυτό το χρηματικό υπόλοιπο είναι για να μπορέσει να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του προς τους τρίτους και ό,τι άλλο ακόμη χρειάζεται και απαιτείται. Λοιπόν, είναι στη διάθεσή του τα χρήματα αυτά και θα τα διαχειριστεί σωστά, φαντάζομαι, και όπως πρέπει. Όμως, η καμένη γη, την οποία αναφέρθηκε, λυπάμαι πραγματικά, γιατί θεωρούσα ότι εντάξει, okay, τελειώσαν οι εκλογές, τέρμα η αντιπολίτευση. Πλέον δεν είναι αντιπολίτευση πια, τώρα μιλάμε για Δήμο. Είναι δήμαρχος ο κύριος Αποστόλου. Λοιπόν, έτσι επιγραμματικά θα σας πω μερικά, για να δείτε περί καμένης γης δηλαδή. Λοιπόν, ο κύριος Αποστόλου άμεσα σε λίγες μέρες θα δημοπρατήσει 114.000 για ράμπες αμαία. Στην Αγία Μαρίνα, στον Καραβόμηλο και στις Ράχες. Λοιπόν, αυτό ήταν μια δική μας χρηματοδότηση, η οποία έχει απαρθεί, νομίζω το 22 πρέπει να ήταν αυτό, η οποία δεν ολοκληρώθηκε από εμάς, γιατί γίνανε ενστάσεις από τις εταιρείες οι οποίες έχουν αυτές τις κατασκευές. Ολοκληρώθηκε τώρα αυτό το θέμα και ξεκινάει να δημοπρατήσει. Δικά μας χρήματα. Πάμε παρακάτω. Το ΔΑΚ ολοκληρώθηκε. Μπήκαν τα goal post. Το ΔΑΚ, το γήπεδο της Τηλίδας. Το μεγάλο αυτό έργο για το οποίο ακούσαμε τα χίλια δυο. Το μόνο που θέλει τώρα ίσως είναι μια διαγράμμιση και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε. Τι περιμένουμε τώρα από τον κύριο Αποστόλου, να σας πω εγώ. Να βρει χρήματα, να κάνει τις κερκίδες, να κάνει τα αποδυτήρια, να κάνει το ταρτάν, να διαμορφώσει τον εξωτερικό χώρο. Θα το κάναμε εμείς, αλλά δεν προλάβαμε. Και επίσης να βρει χρήματα να ολοκληρώσει το κλειστό. Γιατί το κλειστό είναι έτοιμο, υπάρχει και μελέτη. Και μάλιστα ένας από τους συμβούλους του, που ήταν δικός μου σύμβουλος, γιατί φανταστείτε ότι ο κύριος Αποστόλου χρησιμοποίησε τους δικούς μου συμβούλους. Δύο συμβούλους από μένα, τους οποίους δεν ήθελε κιόλας, τις κατηγορούσε στο παρελθόν. Λοιπόν, μάλλον οι δύο σύμβουλοι αυτοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη μελέτη, να την πάρει αναχείρας και να πάει να βρει χρήματα να φτιάξει και το ΔΑΚ. Αναμένουμε, περιμένουμε. Αυτά λοιπόν τα δύο ξεκινάω. Υπάρχει αγροτική οδοποιία, είναι σε εξέλιξη, 500.000 ευρώ. Συνεχίζεται και νομίζω ότι βγάζουν και φωτογραφίες από τους δρόμους. Το αρδευτικό δίκτυο της Τηλίδας, 2.160.000 ευρώ, είναι δημοπρατημένο, είναι σε φάση που θα αρχίσει σε λίγο. Δεν έχει καν ξεκινήσει το έργο. 2.160.000 ευρώ. Οδική ασφάλεια, κύριε Βελτεγρή, 2 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν ήταν μια χρηματοδότηση, η οποία ολοκληρώθηκε, την πήραμε γύρω στις αρχές του 23, πέρασε από 40 κύματα, διότι γίνανε ενστάσεις επί ενστάσεων και τελικά ο κύριος, ένας από τους υποψηφίους εκεί για το έργο, κέρδισε την ένσταση και τώρα πλέον αυτά τα 2 εκατομμύρια είναι στη διάθεση του κυρίου Αποστόλου να τα δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο που κέρδισε αυτή τη διαδικασία. Στον εργολάβο δηλαδή, με λίγα λόγια, και μάλιστα με απευθείας ανάθεση τώρα, έτσι όπως θα γίνει αυτό, θα το δώσει και άμεσα 2 εκατομμύρια ευρώ οδική ασφάλεια. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα που σκάβουνε για την ίδρυυση, θα περνάει και θα μπορέσει να ολοκληρώσει, να υπάρξει έτσι μια ολοκληρωμένη μορφή και στις Τηλίδες, στους δρόμους, στις Λακκούβες, τα είχαμε πει και προεκλογικά. Λοιπόν. Αυτά, κυρία Αστεριού, τα λέγαμε και προεκλογικά. Πιστεύω ότι δεν τα αμφισβητεί κανένας. Τώρα τα έχει βρει ο κύριος Αποστόλου. Όχι, καμένη γη, κοιτάξτε, καμένη γη όταν λέει σημαίνει ότι δεν βρήκες τίποτα. Να συνεχίσω. Ακριβώς. Λίγο ακόμη μου επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως. Έχουμε 22.700.000 ευρώ που είναι το δίκτυο της αποχέτευσης, το οποίο έχει ξεκινήσει και αυτό, έχει δημοπρατηθεί και ξεκινάει να... δεν έχει αρχίσει ακόμη το έργο, αλλά είναι σε φάση τώρα θα προχωρήσει σύντομα. Επίσης, ολοκληρώθηκαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου τα ηλεκτρονικά υδρόμετρα στην Πελασγία. Έκλεισε, προχθές τελείωσε και αυτή η κατάσταση. Και επίσης να πω ότι έχουμε και αυτό σε αναμονή 88.000 και κάτι για βυθιζόμενους κάδους, γιατί κάναμε εμείς δημοπράτηση σε αυτό το μικρό εργάκι, βυθιζόμενοι κάδοι ήτανε, αλλά
κηρύχθηκε άγωνο, δεν βρέθηκε δηλαδή κάποιος ο οποίος να έχει αυτές τις προδιαγραφές, θα αλλάξει τις προδιαγραφές και θα κάνει μια ωραία δημοπρασία 88.421 ευρώ. Και βεβαίως, το βασικότερο, το άφησα και για τελευταίο να ξέρετε, είναι η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυψης Τηλίδας και πάλι τηλεμετρία. Mm-hmm. Το δίκτυο τηλεμετρίας είναι ήδη στη διάθεσή του, έχει λειτουργήσει, το έχουμε βάλει στο Δημαρχείο. Mm-hmm. Λοιπόν, και μάλιστα από ό,τι γνωρίζω, κάπου εκεί πάνω από το λύκειο της Τηλίδας γίνονται ήδη εργασίες. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Την πλατεία ήδη το φτιάξανε. Εξελίσσεται πιστεύω, ομαλά το έργο αυτό. Και ένα νέο απορριμματοφόρο, το οποίο και αυτό είναι στη φάση όπου να είναι, δηλαδή θα έρθει στο Δήμο Τηλίδας. Αυτά περί καμένης γης. Δεν μιλάω τα μικρά. Τα μικρά. Αφήστε τα, εντάξει. Μιλάω για την καμένη γη τώρα του κυρίου Αποστόλου. Αυτά λοιπόν. Σας είχα πει ξαναπεί ότι αυτά τα λέγαμε και προεκλογικά, τα λέμε ξανά και τώρα. Πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, τις οποίες είχαμε αναφέρει και στον κύριο Αποστόλου και είχαμε πει ότι η κυρία Στεριού σας αφήνει μια καλή πρίκα και μας είχε απαντήσει ότι πρίκα αφήνουν τα κορίτσια. Δεν κορίτσι είναι η κυρία Στεριού. Οπότε. Λοιπόν. Απλά δεν καταλαβαίνω ποιος ο λόγος να υπάρχει αυτό το καμένη γη. Τι να σας πω, ίσως φοβάται τη σύγκριση ο κύριος Αποστόλου, την οποία αναγκαστικά εκ των πραγμάτων κάποια στιγμή θα υπάρξει. Δεν μπορεί να την αποφύγει. Ό,τι καμένη και ξεκαμένη είναι, οι φωτογραφίες είναι πιστήρια. Μάλιστα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εμείς το αναφέρουμε και εμείς αναφέρουμε πάλι ότι στα συγκεκριμένα έργα και στις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις δεν πρέπει να υπάρχουν εγωισμοί, γιατί ο μόνος που θα χάσει θα είναι η πόλη και εμείς οι πολίτες. Κοιτάξτε. Πάμε μπροστά. Προχωράμε μπροστά. Αυτό παίζει ρόλο για τον κόσμο. Και ο κύριος Αποστόλου πρέπει να δει την πραγματικότητα. Δηλαδή να σταματήσει. Τι εμπάθεια είναι αυτή τελικά. Ότι κάθε φορά ξεκινάει σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο ή όπου και να πάει και να σταθεί, αρχίζει. Η κυρία Στεργίου έχει αρχίσει το χειρί. Δηλαδή πλέον αυτό δεν είναι κουραστικό. Αρχίζει με την κυρία Στεργίου. Καλά, βεβαίως τα 4 χρόνια της δημαρχίας, ουδέποτε υπήρξα δήμαρχος, η κυρία Στεργίου ήμουνα. Εντάξει, πόσο μάλλον τώρα. Εγώ θα του συνιστούσα να είναι πιο έτσι απλός και να πλησιάσει τον κόσμο και να αφήσει τώρα όλες αυτές τις δίθεν έκαψε τη γη, άναψε φωτιές και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, και να προχωρήσει μπροστά να τελειώσει τα έργα αυτά τα οποία θα είναι για το καλό του τόπου μας. Ακριβώς. Να έρθουμε σε κάτι όμως που δεν το αναφέραμε. Εγώ το έχω αναφέρει πολλές φορές στην εκπομπή και τι δεν έχετε ακούσει γι' αυτό είναι η πλατεία. Η πλατεία η οποία έχετε ακούσει τα. Δεν μπορώ και εγώ να πω τι, το ξέρετε κι εσείς οι ίδια. Πολλοί νομίζαν ότι θα ξεκουμπώσει η παλιά πλατεία και θα κουμπώσει η καινούργια από πάνω. Ναι, θα υπάρξει. Θα τη βάλουμε από πάνω. Έτσι ακριβώς. Η πλατεία όμως, άλλοι λέγανε ότι ξεκίνησε μόνο για προεκλογικά. Και εμείς θα πούμε, κυρία Στεριού, ότι αν δεν την είχατε ξεκινήσει εσείς την πλατεία, υπήρχε περίπτωση να μην ξεκινήσει ποτέ και να μέναμε πάλι με μια πινακίδα όπως είχαμε μείνει. Πιο προηγούμενα χρόνια από άλλους δημάρχους, με μια πινακίδα. Μείναμε μόνο με την πινακίδα και η πλατεία δεν έγινε ποτέ. Οπότε εγώ έδωσα και μια ιδέα. Την πλατεία, όταν θα κατασκευαστεί, να την ονομάσουμε Βιργινία Στεργίου για να σας θυμόμαστε. Όχι, καλά. Αστείευω. Αστείευω. Λοιπόν, για πέστε με την πλατεία. Ξέρετε, είδαμε φωτογραφίες με καμήλες. Κάποιοι αυτοσχέδιοι. Και με χωράφια. Με καρπούζια. Με διάφορα, βεβαίως. Και βέβαια, ήθελα να ήξερα, αυτοί οι φιλόδοξοι δημοσιογραφίσκοι ή δεν ξέρω τι είναι, φωτογράφοι, πού είναι τώρα, έχουν εξαφανιστεί. Τώρα εξαφανιστήκαν. Τους χάσαμε. Γιατί βλέπαμε καμήλες, βλέπαμε ό,τι λέτε κι εσείς, μόνο άλογα είδαμε. Τι να σας πω, τι δεν είδαμε στην πλατεία. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Η πλατεία δυστυχώς για τον κύριο Αποστόλου δεν μπορεί να σταματήσει. Έκανε ο άνθρωπος μια προσπάθεια να την κόψει, να την κάνει, να αλλάξει τον δρόμο. Λοιπόν, θα προχωρήσει. Είναι έργο της περιφέρειας. Για το Δήμο Στυλίδας έχουμε κουραστεί πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Πέρασε τα 40 κύματα, πέρασε από επιτροπές αρχιτεκτονικές, έγιναν αλλαγές, τροποποιήσεις. Εν πάση περιπτώσει, εξελίσσεται. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει κάτι όμορφο, εάν και εφόσον δεν μπουν kids. Ακούστε το αυτό, παρεμβάσεις. Μία από αυτές τις kids παρεμβάσεις ήρθε τώρα στη δική μου την, ας πούμε, στα αυτιά μου, αν θέλετε. Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Η kids παρέμβαση. Λοιπόν, μέσα στο κέντρο, λοιπόν, βλέπω ένα πράγμα χτιστό εκεί. Και εμείς το είδαμε. Νομίζαμε στην αρχή, ότι είναι φρεάτιο. Ότι είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω τι. Όχι, δεν είναι φρεάτιο. Λοιπόν, στο σχέδιο της πλατείας υπήρχε μία προοπτική στο σημείο εκείνο σε 30 πόντους από το
το έδαφος, mm-hmm. περίπου 30-40, δεν θυμάμαι καλά, τώρα δεν έχω και τη μελέτη mm-hmm. πρόχειρη, mm-hmm. να μπει ένα γλυπτό. Το γλυπτό αυτό δεν είναι υποχρέωση του εργολάβου, mm-hmm. του αναδόχου. Γιατί δεν είναι υποχρέωση, γιατί δεν ήταν μέσα στη μελέτη. Απλά ήταν μια σκέψη mm-hmm. του αρχιτέκτονα να κατασκευαστεί ένα γλυπτό, Μάλιστα. κατά πάσα πιθανότητα μπρούτζινο, που να εκφράζει τη στυλίδα. Μάλιστα. Θα μπορούσε να ήταν ένας διαγωνισμός, mm-hmm. να τον κάνει ανοιχτό διαγωνισμό ο Δήμος, mm-hmm. τουλάχιστον αυτό είχαμε σκοπό εμείς, να έρθουν νέοι καλλιτέχνες, να φτιάξουν να μας δώσουν κάποιες ιδέες mm-hmm. και η καλύτερη ιδέα να ανταμυθεί. Να μπει, ναι, να μπει εκεί. Είτε mm-hmm. ήταν μπρούτζινο, είτε mm-hmm. ήταν κάτι άλλο, κάποιο άλλο υλικό, δεν mm-hmm. γνωρίζω. Mm-hmm. Πιθανόν, ξέρω εγώ, ένα καράβι, δεν ξέρω, κάτι, μια, οτιδήποτε. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν έμαθα ότι φτιάξαν αυτό το πράγμα εκεί mm-hmm. για να βάλουν πάνω mm-hmm. την άγκυρα που είναι μέσα στο πάρκο. Μάλιστα. Αυτό το τεράστιο πράγμα, πρώτον θα χαλάσουν την ισορροπία στο πάρκο μέσα και δεύτερον πιο kids δεν θα μπορούσε να είναι. Μάλιστα. Να εκφράζει τον νέο δήμαρχο, τι να σας πω, δεν ξέρω, πιθανόν να εκφράζει την αυτό νέα δημοτική αρχή αυτό το πράγμα. Αυτό το έκανε πρόταση κάποιος, υπάρχει κάποια αρχιτεκτονική μελέτη, υπάρχει κάποιος αρχιτέκτονας. Όχι φυσικά, όχι, αυτό είναι θελήθεια ο καθένας. Ιδέα, δηλαδή είναι μου ιδέα, ναι, βάζω ιδέα. Τι, ίσως θέλει να βάλει, σας είπα, τη σφραγίδα του και ο νέος δήμαρχος, να μην είναι η πλατεία, όπως είπατε, Βιργινία Στεργίου, όχι βεβαίως, αλλά να είναι, ξέρω εγώ τι, κάτι που θα έχει και εκείνος βάλει μία πινελιά. Αλλά νομίζω ότι λίγο, εντάξει, έχει κάνει και κάποια ταξίδια και αυτό στο εξωτερικό. Δεν φαντάζομαι ότι είδε τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Εντάξει, πάμε να φτιάξουμε κάτι κομψό, κάτι όμορφο, το οποίο να προσελκύει κόσμο. Τώρα, μπορούμε να βάλουμε και μια βάρκα, ας πούμε, σάπια από το λιμάνι. Και αυτό θα μπορούσε να έχει κάτι, κάποιες βάρκες που είναι εκεί, ξέρετε. Θα πάρουμε μία και να τη βάλουμε. Εγώ θέλω να πω για ότι... την πλατεία ολοκλήρωσα, ναι. Εγώ θέλω να πω ότι θα μας παραδοθεί κάποια στιγμή, χάρη σε εσάς, χάρη στην χρηματοδότηση που πετύχατε, μια καινούργια πλατεία. Ελπίζω να μην έρθουμε στα παλιά, γιατί παλιά είχαμε ένα σεντριβάνι που το κάναμε βόλτα από την εκκλησία της Παναγίτσας στο κέντρο. Είχαμε κάτι πολεμίστρες οι οποίες είχαν μπει και μετά τις βγάλαμε και είχαμε και άλλα πολλά. Ελπίζω η πλατεία να είναι... να κατασκευαστεί και να μας παραδοθεί καινούργια, και να εφαρμοστεί βεβαίως και να εφαρμοστεί βεβαίως και mm-hmm. όλο το σχέδιο αυτό που έχει γίνει mm-hmm. και για την κίνηση των αυτοκινήτων, όπως επίσης τώρα για να κλείσουμε και το θέμα της πλατείας, έχω ακούσει ότι πήραμε το χώρο της εκκλησίας, δείξαμε ότι το χώρο της εκκλησίας, ούτε πήραμε τίποτα. Ό,τι έγινε είναι όλα νόμιμα και όλα στη θέση τους. Ξέρετε, εγώ έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία στο ζήτημα της νομιμότητας, όχι της νομιμοφάνειας, της νομιμότητας. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, επειδή την ώρα που είχατε το διάλειμμά σας, ναι. μου ήρθαν κάποια μηνύματα, mm-hmm. Τα οποία σχετικά με το ζήτημα των λογαριασμών ίδρυυσης, mm-hmm. είπα σε εσάς προηγουμένως, mm-hmm. ότι η ελάχιστη κατανάλωση είναι 10 ευρώ, mm-hmm. ελάχιστη κατανάλωση είναι 10 κυβικά, τα οποία όμως είναι δωρεάν. Mm-hmm. Αυτό είναι υποχρεωτικό να φαίνεται ότι υπάρχει και κατανάλωση, mm-hmm. αλλά βάλαμε το ελάχιστο που είναι τα 10 κυβικά. Και όλο αυτό, όπως είπα και πριν, έγινε μεγάλη συζήτηση και με νομικούς ανθρώπους και με ανθρώπους της υπηρεσίας, πώς να το κλείσουμε το θέμα, να φύγει το βάρος από τους δημότες και από το Δήμο φυσικά. Απλά 10 ευρώ είναι το ελάχιστο ποσό που μπορεί να δώσει κάποιος να το κάνει σε κάποιες άτοκες δόσεις. Μέχρι 2 χρόνια μπορεί να πληρώνει αυτό. Ελάχιστο 10 ευρώ, με ελάχιστο τίμημα, ας πούμε, αυτό. Έτσι για να κλείσει το θέμα. Μες. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι περισσότερο σε αυτό, όχι, πείτε όχι, μου. Όχι, βεβαίως. Να το κλείσουμε αυτό, να συνεχίσουμε να πάμε να γυρίσουμε στα καμένη γη και σε αυτά, γιατί σε πρόσθετα τη συνέντευξη του κυρίου Αποστόλου, είπε ότι το νηπιαγωγείο της Πελασγίας δεν έχει πετρέλαιο και τα παιδιά κρυώνουν. Μάλιστα, εσείς το είχατε αυτό. Βάλει πετρέλαιο. Γιατί κοιτάξτε, οι μήνες είναι πολύ λίγοι τώρα, δεν ξέρω πότε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Mm-hmm. Πρώτον, οφείλω να πω το εξής, mm-hmm. ότι στα παρελθόντα έτη, mm-hmm. επί Δημαρχίας Γκλέτσου, mm-hmm. Ο κύριος Γκλέτσος κατάφερε με τις γνωριμίες του να βάζει πετρέλαιο στα σχολεία δωρεάν. Mm-hmm. Το ίδιο κάναμε και εμείς. Και εμείς, η mm-hmm. Δημοτική Αρχή δική μας, τα πρώτα χρόνια πριν μπούμε στη φάση του κορονοϊού, όπου σταμάτησε πλέον mm-hmm. να λειτουργούν τα σχολεία, βάλαμε πετρέλαιο τα πρώτα χρόνια ακριβώς έτσι όπως έκανε ο κύριος Γκλέτσος, mm-hmm. με γνωριμίες και με χορηγίες. Mm-hmm.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η ευθύνη για να μπαίνει το πετρέλαιο στα σχολεία είναι της Σχολικής Επιτροπής και μάλιστα του Προέδρου. Ο οποίος πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής ήταν ένας άνθρωπος και από τη δική μας την ομάδα. Από την δική μας είχε εκλεγεί και με το δικό μου το συνδυασμό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, η ευθύνη, τώρα βεβαίως εκείνος βρίσκεται κάπου σε άλλο πόστο. Mm-hmm. Εντάξει, είναι και τα γραμμάτια που λέγαμε πριν, έτσι, γιατί λαμβάνεστε. Μάλιστα. Μάλλον δεν τα είπαμε, τα λέω τώρα, εγώ τα αναφέρω και αυτά. Λοιπόν, εκείνος είχε την ευθύνη τα σχολεία να έχουν πάντα τα καύσιμά τους, διότι πέραν του ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό που έρχεται κάθε τόσο, κάθε χρόνο και μπαίνει στις σχολικές επιτροπές και ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής είναι υποχρεωμένος να το μοιράζει στα σχολεία ανάλογα με τη δυναμική του κάθε σχολείου, επιπλέον ερχόταν πρόσθετο ποσό για πετρέλαιο. Όταν όμως κάτι, ακόμη και αυτό δεν έφτανε, που δεν είχε φτάσει στη δική μας την, δεν είχε φτάσει στα αυτιά μας δηλαδή κάτι τέτοιο, ο διευθυντής του σχολείου μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο την υπηρεσία, να ενημερωθεί και στη συνέχεια να γίνει αυτό. Δεν είχα εγώ τέτοια εικόνα για το Λύκειο, για το νηπιαγωγείο της Πελασγίας. Mm-hmm. Πρώτα-πρώτα την εικόνα αυτή έπρεπε να τη δώσει σε μένα ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής και η διευθύντρια να μιλήσει, ο διευθυντής να μιλήσει με την υπηρεσία. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν νομίζω ότι αφήσαμε εμείς ποτέ, σαν δημοτική αρχή, σχολείο χωρίς καύσιμα. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Σας είπα, ερχόντουσαν άλλωστε και δωρεές και χρηματοδοτήσεις επιπλέον μόνο για πετρέλαιο. Πέραν των άλλων λειτουργικών που είναι υποχρεωμένος ο Δήμος μέσω της Σχολικής Επιτροπής. Δεν έχει ευθύνη ο Δήμαρχος σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Γι' αυτό άλλωστε το κράτος, επειδή γινόντουσαν διάφορα, λειτουργούν οι Σχολικές Επιτροπές μέχρι τέλος Ιουνίου. Μετά πλέον αυτά έρχονται στους Δήμους και οι Δήμοι έχουν την ευθύνη της διαχείρισης και των τωρινών σχολικών επιτροπών. Μάλιστα. Ακούσαμε και κάτι ακόμη. Είπε ότι θα χρησιμοποιεί την ΚΑΠ, τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των σχολείων, mm-hmm. μόνο για τα σχολεία και όχι για άλλα έργα. Εσείς τα χρήματα αυτά τα κάνατε κάτι άλλο, δηλαδή τα χρησιμοποιούσατε σε άλλα έργα ή όχι, γιατί νομίζω ότι αυτό άφησε να υπονοηθεί. Μάλιστα, κοιτάξτε. Ναι, το άφησε να υπονοηθεί αυτό, διότι θα έπρεπε ο κύριος Αποστόλου, ήταν τόσα χρόνια στην αντιπολίτευση, αν δεν έμαθε ότι η ΚΑΠ των σχολείων, δηλαδή ΚΑΠ τι είναι, κεντρική αυτοτελή σπόρη, που έρχονται για αυτό το σκοπό. Είναι ονοματισμένα τα χρήματα αυτά να γίνουν έργα. Κοιτάξτε, όχι να βάλουμε το πετρέλαιο, να φτιάξουμε την αυλή, να αλλάξουμε κάποιο τέτοιο, να βάλουμε μία πέργολα, δεν ξέρω τι ακριβώς, να χτίσουμε κάτι το οποίο έχει χαλάσει. Είναι χρήματα τα οποία πηγαίνουν μόνο σε έργα και μόνο για τα σχολεία. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα και περίπτωση να μετακινηθούν αυτά τα χρήματα να πάνε σε κάποιον άλλο τομέα, να γίνει κάποιο άλλο έργο. Φαίνεται ότι το γνωρίζει αυτό ο κύριος Αποστόλου. Ή αν νομίζει ότι έχει γίνει κάτι διαφορετικό, γιατί δεν το βγάζει στον αέρα, γιατί δεν μας βγάζει μια φωτογραφία ενός έργου που έγινε με την ΚΑΠ των σχολείων. Μάλιστα. Διαφορετικό δηλαδή από τα σχολεία. Τώρα κοιτάξτε, αυτά τα λέει τώρα για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Ότι εκείνος θα χρησιμοποιήσει την ΚΑΠ των σχολείων μόνο για τα σχολεία. Δηλαδή δεν θέλω να σχολιάσω περαιτέρω. Μάλιστα. Κλείνοντας, κυρία Στεργίου, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν έργα που θα υλοποιηθούν από τη νέα δημοτική αρχή που δεν προλάβατε εσείς να ξεκινήσετε. Ναι, αυτά που ανέφερα πριν είναι τα περισσότερα. Μάλιστα. Είναι δηλαδή το αρδευτικό δίκτυο, αυτά που είπα να μην τα κουράζουμε τον κόσμο. Και βέβαια εννοείται ότι είμαι στη διάθεσή σας να ξαναβγώ, να ξαναμιλήσουμε, να ξανασχολιάσουμε. Βεβαίως. Αλλά θέλω κάτι άλλο εγώ να σχολιάσω τώρα, αν μου επιτρέπετε, πριν κλείσουμε. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω το ζήτημα με τα φωτοβολταϊκά. Έχουν γίνει νέες αιτήσεις, υπάρχουν αιτήσεις στο Δήμο αυτή τη στιγμή. Ναι. Για πλωτά, μιλάμε για πλωτά φωτοβολταϊκά. Όχι, μιλάμε και για πλωτά και για φωτοβολταϊκά, τα οποία είναι στεριά, στη ζηρά. Ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό ήταν να γίνει στην περιοχή στο Δρίστελο, πολύ μεγάλο φωτοβολταϊκό, που θα χρειαστεί και σταθμό δηλαδή, γιατί ο σταθμός που έχουμε εμείς στο Αυλάκι δεν επαρκεί. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Πιθανόν να επεκταθεί αυτό και πιο πέρα. Προς το παρόν δεν ξέρω, έγινε κάποια, προέκυψε κάποιο ζήτημα εσωτερικό και δεν πέρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8-9 αιτήσεις για μικρά φωτοβολταϊκά μέσα στη θάλασσα και μάλιστα στο Natura, στο απογορευμένο. Κατά κάποιο τρόπο, ο διάβας έχει αρθεί, ας πούμε, η απαγόρευση
της χρήσης του χώρου αυτού του Natura. Αυτό είναι στις εκβολές του Σπερχιού. Mm-hmm. Μεγάλο, μιλάμε για, θεωρώ ότι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή στο Δήμο. Mm-hmm. Να μπουν δηλαδή στην περιοχή που πάνε τα ψάρια και γεννάνε τα αυγά τους φωτοβολταϊκά. Γι' αυτό το ονομάζουμε και απογορευμένο. Είναι απογορευμένο γι' αυτό το λόγο λοιπόν, ακριβώς. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είχε έρθει και σε εμάς, στη δική μας θητεία, mm-hmm. είχε έρθει πρόταση αυτή για τον ίδιο χώρο εκεί κάτω, mm-hmm. και εμείς είχαμε απαντήσει αρνητικά. Βεβαίως νομοδοτική είναι η απάντηση του Δήμου. Ο Δήμος δεν έχει, mm-hmm. δεν έχει άλλη βαρύτητα ο λόγος του. Παρ' όλα αυτά όμως, mm-hmm. κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλο αγώνα. Δεν είμαστε κατά της ενέργειας, αλλά θέλουμε χωροθέτηση. Yeah. Θέλουμε σχεδιασμό. Δεν μπορεί δηλαδή να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Δεν μπορεί να αφήνουμε χώρο για καλλιέργειες, είτε στη Σεριά, είτε στη θάλασσα. Είναι τελείως δηλαδή απαράδεκτο για μένα ότι να τα φέρουμε όλα στο ίδιο. Δηλαδή να μην αφήσουμε σπιθαμή παρά μόνο αυτό το πράγμα. Έστω και αν ο Δήμος έχει κάποιο κέρδος από αυτό. Το κέρδος που έχει ο Δήμος είναι μηδαμινό σε σχέση με το κέρδος που θα έχουν οι εταιρείες που θα κατασκευάσουν όλα αυτά. Ακριβώς. Εκμετάλλευση δηλαδή του χώρου, mm-hmm. του χώρου του Δήμου μας για αυτό το λόγο. Πού λοιπόν θα πάει κάποιος να κάνει, τι αγώνα δηλαδή να κάνει ένας δήμαρχος όταν είναι γεμάτος ομαλιακός με τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή η θάλασσα θα είναι άσχημο και για μας. Θα είναι άσχημο και για μας να βλέπουμε να γυρίζουμε το κεφάλι μας και να βλέπουμε παντού φωτοβολταϊκά και για ανεμογεννήτριες. Κατά τα άλλα, ζητούμε να γίνουν τουριστικές περιοχές, να αναπτυχθεί η Λίθα, να αναπτυχθεί, να βάλουμε μπλε σημαία, να αναπτυχθούν οι ράχες. Έχουμε το φάρο εκεί που μπορεί να έχει εκδηλώσεις κτλ. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, τώρα θεωρώ ότι όλα αυτά. Δεν ξέρω, ας τα δει ο κύριος Αποστόλου. Mm-hmm. Βεβαίως είναι η εργασία του αυτή. Νομίζω ο προηγούμενος τομέας του είναι αυτός. Τέλος πάντων, δεν γνωρίζω πάντως πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά ενεργειακά γίνονται σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Τι να σας πω. Αυτά ο κόσμος ας έχει γνώση τουλάχιστον. Ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται και να ξέρει για το κάθε τι που γίνεται στην πόλη μας, γενικά στο Δήμο μας. Κυρία Στεργίου, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Εμείς θέλω πάρα πολλά, κύριε Μπελτεγρή, αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί ο χρόνος σας να γίνει όλο αυτό. Ελπίζω σε μια επόμενη συζήτηση μαζί σας, που πάλι να συζητήσουμε και τα παραδημοτικά και ό,τι άλλο ενδιαφέρει τους δημότες και εμάς βεβαίως προσωπικά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.